Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιλογές. Εντύπωση προκάλεσε το βίντεο που μετέδωσε το Επιλογές, στο οποίο δύο μαθητές παίζουν ξύλο στην αυλή του σχολείου τους. Σήμερα οι συμμαθητές τους σχολίασαν το περιστατικό και κατέθεσαν τη δική τους άποψη. Εντύπωση έχει προκαλέσει το βίντεο του Επιλογές, όπου δύο μαθητές στην αυλή του σχολείου ανταλλάσσουν μπουνιές και κλωτσιές. Το περιστατικό που σημειώθηκε μέσα στην εβδομάδα είχε πρωταγωνιστές δύο μαθητές, ενώ γρήγορα συγκεντρώθηκαν μαθητές και καθηγητές προκειμένου να τους χωρίσουν. Σήμερα οι μαθητές σχολίασαν το περιστατικό και κατέθεσαν τη δική τους άποψη στην κάμερα του Επιλογές. Και αυτές έχουν βγει έξω από το σχολείο, δεν γίνεται μέσα στο προάβλιο. Ένα βίντεο που ανέβηκε και δείχνει κάποιους... Αυτό το βίντεο δεν ξέρω γιατί έχει ανέβει, δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Ναι. Οι καθηγητές κανονικά υπήρχαν μπροστά. Μπήκαν κανονικά και τα χώρισαν τα παιδιά. Απλά και οι καθηγητές πόσο να μπουν να χωρίσουν δύο παιδιά όταν αρχίζουν και μαλώνουν. Δεν είναι πολύ πιθανό να φάνηκε αυτή καμία. Άρα δηλαδή ήταν ένα, είναι δύσκολο. Ένα περιστατικό τυχαίο, θα ναι, μια... δεν συμβαίνει. Όχι, δεν είναι, δεν είναι συχνό φαινόμενο το σχολείο. Να... Ούτε σ' άλλως ερχόμαστε εδώ πέρα για να μάθουμε μια τέχνη, να μάθουμε γράμματα και όχι για να ερχόμαστε σαν ζώα να πλακωνόμαστε και να μαλώνουμε. Αναφερόμενος τώρα στο συμβάν, στο βιντάκι που ανέβηκε, δεν ξέρω γιατί αναφέρθηκε και στο διαδίκτυο και στην είδηση του ότι οι καθηγητές δεν πήγαν να χωρίσουν τα παιδιά. Πάντως το βίντεο κόβεται ακριβώς εκεί που πηγαίνει ο καθηγητής. Απλά δεν ξέρω ποιον συμφέρει και ποιον όχι να πούνε, ας πούμε, την αλήθεια. Και να πούνε ότι όντως οι καθηγητές έκαναν τη δουλειά τους, παρά να πούνε ότι... Ο καθηγητής μπήκε, χώρισε τα παιδιά. Κανονικά, ναι. Είναι περιστατικό, δηλαδή υπάρχουν τέτοια περιστατικά με μαθητές που μαλώνουν μεταξύ τους. Δεν το συναντάς έτσι, είναι μια συνηθισμένη εικόνα. Ότι το συναντάμε έτσι που συναντάμε όλοι μας ένα τέτοιο περιστατικό και έξω στον δρόμο. Δεν είναι το ότι έχει και μεγάλη διαφορά, απλά σπανίζουν τέτοια. Δεν θα έλεγα ότι γίνεται και κάθε μέρα δηλαδή. Αλλά εντάξει. Ξεκίνησε για πλάκα, ας πούμε, αυτός έτσι λίγο με τα παιδιά και μετά σοβάρεψε. Κοιτάξτε, ό,τι ξέρω, ξέρετε. Δεν ξέρω πώς ακριβώς ξεκίνησε και για ποιο λόγο, αλλά απλά συνέβη, ξέρω εγώ, και το είδα από το βιντεάκι εγώ. Κάτι το οποίο συμβαίνει στο σχολείο, στους χώρους του σχολείου, δηλαδή έτσι να διαπληκτίζεστε οι νέοι αναμεταξύ σας. Αναλόγως. Τι γίνεται κάθε φορά. Ο καθηγητής αντέδρασε αμέσως, έπεσε γρήγορα στην αντίληψη του ναι, κατευθείαν. Δηλαδή και αντί τα άλλα τα παιδιά είπαν ότι είναι, δεν συμβαίνει τακτικά στο σχολείο έτσι να μαλώνεται μέσα. Όχι κάθε φορά, εντάξει, αναλόγως άμα γίνει κάτι. Για ναι, ότι παίξανε ξύλο, ναι αυτό. Είναι κάτι που συμβαίνει στο σχολείο που, τώρα, ναι, μαλώνουν. Συμβαίνει συχνά, ναι. Συμβαίνει συχνά. Ναι. Δεν σας ανησυχεί μήπως, γιατί μερικές φορές γίνεται και σαν πλάκα. Το βίντεο αυτό αρχικά φαίνεται ότι τα παιδιά το κάνουν για πλάκα και μετά σοβάρεψε. Στην αρχή ξεκίνησαν για πλάκα, ναι, μετά σοβάρεψε, όπως... Δεν βουβόσαστε μη τυχόν και χτυπήσετε, γιατί το θέμα εδώ ήταν ότι το παιδί έπεσε λίγο άσχημα. Δεν φοβούνται ότι θα χτυπήσουν. Δεν σας περνάει από το μυαλό. Όχι. Ο καθηγητής όμως βγήκε και αντέδρασε εγκαίρως. Ναι, έτσι πιστεύω. Δεν είδα. Δεν ξέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες του Επιλογές, ο διευθυντής του σχολείου εφάρμοσε τον κανονισμό που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή δόθηκαν οι ποινές και ενημερώθηκαν οι γονείς. Η ενημέρωση σχετικά με την πορεία των έργων στην περιοχή της Υγείας έχει πραγματοποιηθεί και σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ Αλέξανδρο Χαλκόπουλο, από πλευράς της επιχείρησης τα έργα έχουν ολοκληρωθεί και ο Δήμος Αρών είναι έτοιμος να ξεκινήσει και τις ασφαλτοστρώσεις. Η ενημέρωση σχετικά με την πορεία όλων των έργων στην περιοχή της Υγείας, τόσο από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σερών, όσο και από την ΔΕΙΑΣ Σερών, έχει πραγματοποιηθεί όταν ξεκίνησε το μεγάλο έργο των Ομβρίων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ Σερών, κύριο Αλέξανδρο Χαλκιόπουλο. Όπως τόνισε, από πλευράς ΔΕΙΑΣ, το έργο έχει ολοκληρωθεί, όπου εντάχθηκαν νέα δίκτυα ύδρευσης περίπου 32 χιλιόμετρων και ταυτόχρονα είναι έτοιμος και ο Δήμος Σερών ώστε να εξασφαλίσει τις ασφαλτοστρώσεις όπου υπάρχουν προβλήματα εδώ και 20 χρόνια. Επειδή με την περιοχή αυτή, η Δημοτική Αρχή αυτή αποφάσισε από την πρώτη ώρα ανάληψης του καθηκόντων να ασχοληθεί σε όλα τα επίπεδα, έχει γίνει ενημέρωση πολλές φορές σε μια συγκεκριμένη επιτροπή από δημότες οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή. Η ενημέρωση αυτή αφορούσε την πορεία όλων των έργων που γίνονταν ταυτόχρονα τόσο από, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου όσο και από την ΔΕΙΑΣ, γιατί όταν
ξεκίνησε η θητεία αυτή, ήταν η ώρα να ξεκινήσει αυτό το μεγάλο έργο των ομβρίων, της αποχέτευσης των ομβρίων στην περιοχή. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε των ομβρίων από πλευράς ΔΕΙΑΣ και εν συνεχεία, παρότι δεν ήταν μέσα στον αρχικό προγραμματισμό, καταφέραμε να πετύχουμε μια ένταξη για νέα δίκτυα ίδρυψης για όλη την πόλη των Σερών, περίπου 32 χιλιόμετρα. Και συνειδητά αποφασίσαμε αυτό το έργο το καλοκαίρι του 22 να ξεκινήσει συγκεκριμένα την περιοχή Σιγής, ώστε να τελειώσουν αυτές οι υποδομές. Είχαν γίνει τα λύματα στο παρελθόν. Τα όμβρια ολοκληρώθηκαν τότε το καλοκαίρι του 22 και οι ιδρεύσεις ξεκίνησαν από τον Σεπτέμβριο του 22. Σήμερα που μιλάμε έχουν ολοκληρωθεί στην περιοχή πλην κάποιων πολύ μικρών σημείων που αφορά παροχές για τις οικοδομές. Ταυτόχρονα είναι έτοιμος ο Δήμος αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει τις ασφαλτοστρώσεις, αυτές τις πολυπόθητες ασφαλτοστρώσεις σε μια περιοχή η οποία τα προηγούμενα 20 τουλάχιστον χρόνια, το γνωρίζουν οι κάτοικοι καλύτερα από εμάς τους ίδιους, πέρασε τα πάντινα με όλη αυτή την κατάσταση με το χώμα, τη σκόνη, σε χωματοδρόμους όπου κατοικούσαν κανονικά άνθρωποι, συνδημότες μας, λειτουργούν τρεις σχολικές μονάδες στην περιοχή. Θα ήθελα να πω όμως ότι υπάρχει μια άδικη αντιμετώπιση των προσπαθειών αυτών που έγινε από την παρούσα Δημοτική Αρχή, όχι από όλους, αλλά από μια συγκεκριμένη μερίδα δημοτών, τους οποίους καταρχήν κατανοούμε και την οργή τους και την αγανάκτησή τους, αλλά όταν έχουν γίνει τόσες πολλές ενημερώσεις για την πορεία αυτών των έργων, και μάλιστα είδα και μια ανάρτηση συγκεκριμένα σε σχέση με μια δικιά μου ανακοίνωση τον Μάιο του 2022, όπου υποτίθεται έχουμε πέσει έξω στα χρονοδιαγράμματα. Αυτά τα οποία είχα ανακοινώσει τον Μάιο του 2022 έγιναν έτσι ακριβώς όπως ανακοινώθηκαν από εμένα προσωπικά, τόσο για τη ΔΕΙΑΣ όσο και για τον Δήμο, πλην ενός στοιχείου, της εξάμηνης παράτασης την οποία πήρε το καλοκαίρι του 2022 ο ανάδοχος για το έργο των ασφαλτοστρώσεων. Και αυτή την παράταση δεν την πήρε ούτε με επιθυμία της Δημοτικής Αρχής, αλλά ήταν απότοκος της νομοθεσίας η οποία δημοσιεύθηκε στις 6 έκτου περί αναθεωρήσεων και περί δικαιώματος αναθεωρήσεων τιμών για τους εργολάβους και περί δικαιώματος παράτασης τουλάχιστον για ένα εξάμηνο κατ' επιλογή του εκάστοτε αναδόχου εργολάβου, λόγω της ενεργειακής κρίσης που προέκυψε από τα γεγονότα του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2022. Ήταν κάτι το οποίο ούτε μπορούσε να προβλέψει η Δημοτική Αρχή, ούτε φυσικά μπορούσε να το αποφύγει, δεδομένου ότι αυτή η εξάμηνη παράταση κράτησε μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, από τον Αύγουστο του 2022 δηλαδή, μέχρι τον Ιανουάριο του 2023. Αυτά είναι πράγματα τα οποία κατ' επανάληψη έχουμε συζητήσει με τους κατοίκους της περιοχής. Δεν θα έπρεπε να αποφεύγεται να αναφερθούν. Και αυτή τη στιγμή, αφού πέρασε και ο Φεβρουάριος-Μάρτιος, που είναι χειμερινοί μήνες, στους οποίους δεν γίνεται να γίνουν και οι ασφαλτοστρώσεις, αφού φρόντισαν οι υπηρεσίες Δήμου και ΔΕΙΑΣ να συνεργαστούν για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, ώστε να μην χρειάζεται να ξανανοίξουμε ασφαλταστρωμένους δρόμους για να γίνουν άλλα έργα υποδομών δικτύων, είναι έτοιμα όλα αυτή τη στιγμή, μετά από μια προσπάθεια τουλάχιστον 2,5 ετών για την περιοχή, να τελειώσουν ασφαλτοστρώσεις, να τελειώσουν τα πεζοδρόμια, να τελειώσει η σηματοδότηση και όλα τα υπόλοιπα, όπως είναι ο φωτισμός, όπου και εκεί υπήρχε μια καθυστέρηση από τον ΔΔΕ, για την οποία επίσης δεν ευθύνεται η Δημοτική Αρχή. Δύο γήπεδα μπάσκετ, τα οποία κατασκευάζονται τώρα. Δύο παιδικές χαρές, οι οποίες η μία θα ξεκινήσει η κατασκευή της και η άλλη περιμένουμε την ένταξή της. Έχει γίνει μελέτη και μάλιστα η μελέτη αυτή θα είναι για τη μεγαλύτερη παιδική χαρά στην πόλη των Σερών. Και συνεχής προσπάθεια από όλα τα συνεργεία του Δήμου και σε επίπεδο πρασίνου και σε επίπεδο δηλαδή κοπής χόρτων σε ιδιωτικά και δημοτικά οικόπεδα, αλλά και σε επίπεδο καθαριότητας, σε επίπεδο κατάβρυξης με βιτεία όσο μπορούσε και με τις δυνάμεις του και ο Δήμος να ανταποκριθεί για την περιοχή, γιατί δεν είναι μόνο μια περιοχή ο Δήμος Σερών. Ο Δήμος Σερών είναι πέρα από την πόλη και άλλες 24 κοινότητες. Παρά τα αυτά, σκύψαμε ειδικά πάνω στην περιοχή αυτή. Τα έργα αυτά για να ξεκινήσουν, υπάρχει μια προεργασία 2,5 ετών από πίσω και τα χρονοδιαγράμματα αυτά τα γνωρίζουν όλοι οι κάτοικοι στην περιοχή. Και αν κάπου έχει σφάλει ή κάπου υπάρχει μια καθυστέρηση από έναν ολόκληρο μηχανισμό, όπως είναι ο Δήμος, ο οποίος αποτελείται και από υπηρεσιακούς παράγοντες, πρέπει να συμμορφώνεται σε νομοθεσίες, πρέπει να συμμορφώνεται στην περιραίωση κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν να κατηγορείται μια δημοτική αρχή για το ότι κάποια πράγματα δεν τρέξαν πιο γρήγορο σε μια πρωτόγνωρη περίοδο των 2 ετών με την πανδημία του κορονοϊού, όπου συνεργοί εργολάβων δεν δούλευαν για 6-8 μήνες, ακόμα και για ένα χρόνο, με το 50% του προσωπικού να δουλεύει εξ αποστάσεως και σε Δήμο και σε ΔΕΙΑΣ και σε όλους τους οργανισμούς του Δήμου.
Ένα σπάνιο αλλά ευχάριστο γεγονός συνέβη σε φάρμα αλόγων στη λίμνη Κερκίνη, όπου γεννήθηκαν δίδυμα αλογάκια. Δεν είναι συχνό το φαινόμενο, λέει ο κτηνίατρος Κωνσταντίνος Βλάκμπεϊς, εφόσον η φύση δεν ευνοεί την πολυδημία. Ένα απίστευτο αλλά πολύ ευχάριστο γεγονός συνέβη σε φάρμα αλόγων στο κορυφούδι Κερκίνη στις Σέρες, όπου η φοράδα του ιδιοκτήτη κ. Θεόδωρου Αλατσίδη γέννησε δίδυμα. Είναι αρκετά σπάνιο φαινόμενο για τα άλογα να γεννούν δίδυμα, εφόσον η φύση δεν ευνοεί την πολυδημία στη φοράδα και το 99,9% των περιπτώσεων αποβάλλει πριν τους 9 μήνες. Απίστευτο. 30 χρόνια αλογάς. Πρώτη φορά βλέπω διδυμία. Απίστευτο. Άντε, έσπασε και αυτός ο κανόνας. Δεν γίνεται. Και είναι μια χαρά. Τρέλα. Δύο μπουλαράκια έβγαλε. Απίστευτο. Τώρα κάτσε να σε βγάλω, κάτσε. Κάτσε. Απίστευτο! Στη σχολή μας λέγανε μία στις χιλίες. Κι όμως. Σύμφωνα με τον κτηνίατρο κύριο Κωνσταντίνο Βλάχμπεϊ, ο οποίος πραγματοποίησε τη γέννηση των διδύμων αλόγων, είναι βιώσιμα, ζωηρά και απολύτως υγιή και δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις παγκόσμια που να έχει συμβεί αυτό. Και μένα όταν μου το ανέφερε ο ιδιοκτήτης της φάρμας, που είναι πελάτης έτσι χρόνια, ο Θεόδωρος Αλατσίδης, ότι γεννήθηκαν δύο, ρώτησα ζωντανά. Ναι, λέει ζωντανά, γιατί είναι ασυνήθιστο, δεν έχει συμβεί ποτέ. Από όσο ξέρω και σε μένα στην 25ετή καριέρα μου δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Μόνο έχω ακούσει ότι, ας πούμε, σε κάποια ζώα αξίας του υποδρομίου που ελέγχονται εκεί, μήπως τυχόν είναι κανένα δίδυμο, αν βρεθεί κανένα δίδυμο γίνεται τεχνητή αποβολή στο ένα, γιατί και τα δύο να γεννηθούν ζωντανά, αυτό δεν έχει συμβεί σχεδόν ποτέ, μία στο εκατομμύριο. Μιλάμε για ελάχιστα καταγεγραμμένα περιστατικά παγκόσμια και σίγουρα ποτέ στην Ελλάδα. Και είναι υγιέστατα. Ναι, αυτό είναι που έχει μεγάλη σημασία, που είναι υγιέστατα. Γιατί και σε κάποιες ελάχιστες φορές που έχει συμβεί, το ένα είναι πιο υποπλασμένο και συνήθως πεθαίνει. Δηλαδή ή πριν τον ντοκετό ή μετά τον ντοκετό. Πάντως και τα δύο είναι υγιέστατα και κανονικά και είναι άξιο αναπορίας. Πολύ σπάνιο φαινόμενο. Αυτό συνέβη σε ποιο σημείο, στο κορυφούδι? Ναι, στη λίμνη Κερκίνη, εκεί στο κορυφούδι. Ένα πολύ ωραίο μέρος που και με ξενώνες, ωραίο μέρος. Υπογράφηκε χθες η σύμβαση κατασκευής του πράσινου σημείου διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Σερών. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που βοηθάει την καθαριότητα και την ανακύκλωση. Η σύμβαση κατασκευής του πράσινου σημείου διαχείρισης απορριμμάτων, ένας χώρος ανάπλασης και διαμόρφωσης μιας περιβαλλοντικής κουλτούρας, υπογράφηκε στο Δημαρχείο Σερών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σερών, κύριο Αλέξανδρο Χρυσάφη, ο χρόνος κατασκευής του έργου που αφορά την καθαριότητα και την ανακύκλωση συνολικού ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ θα ολοκληρωθεί σε 12 μήνες. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν αίθουσες εκπαίδευσης με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα ακόμη εργοτάξιο ξεκινά στον Δήμο Σερών με την υπογραφή της σύμβασης σήμερα με τον ανάδοχο για την κατασκευή του πράσινου σημείου διαχείρισης απορριμμάτων στον Δήμο μας. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού, το κατασκευαστικό κομμάτι, προϋπολογισμού 1,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ και η χρονική διάρκεια του έργου θα είναι 12 μήνες. Για τους επόμενους 12 μήνες λοιπόν θα κατασκευάζεται αυτό το πράσινο σημείο, το οποίο αποτελεί ένα κέντρο το οποίο δεν θα είναι μόνο χώρος αναπόθεσης συγκεκριμένων υλικών όπως τα ογκώδη υλικά, όπως τα πράσινα απόβλητα, όπως χαρτί, χαρτόνι, ηλεκτρονικές συσκευές, ηλεκτρικά είδη, μικρές ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες,
πληθωρισμού βιβλία, CD, αλλά θα είναι και ένας επιπλέον χώρος ανάπτυξης και διαμόρφωσης μιας περιβαλλοντολογικής κουλτούρας διαφορετικής για τον τόπο μας όπως την χρειαζόμαστε. Είναι μια πρότυπη περιβαλλοντολογική υποδομή που θα κατασκευαστεί σε ένα δημοτικό χώρο 7 στρεμμάτων σε απόσταση μόλις 3,5 χιλιομέτρων από την πόλη των Τσερών. Επίσης, στο πράσινο αυτό σημείο θα κατασκευαστούν και αίθουσες εκπαίδευσης με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση του κόσμου για την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Και με έναν ανάδοχο που ελπίζουμε και το ευχόμαστε να μην φτάσουμε στο χρονοδιάγραμμα και να το, μην το εξαντλήσουμε δηλαδή και να το πάμε και πιο νωρίς αλλά και πιο σωστά. Είναι λοιπόν μια συνολική προσπάθεια που κάναμε εδώ στο Δήμο από όλες τις υπηρεσίες, αλλά αυτή η προσπάθεια απαιτεί συμμάχους. Απαιτεί συμμάχους τους ίδιους τους πολίτες. Γιατί το αποτέλεσμα αυτό, το έργο αυτό αφορά τους πολίτες, πρέπει να λειτουργήσει με τους πολίτες και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε και μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών πώς θα μπορούν αυτό το πράσινο σημείο να το χρησιμοποιήσουν, πώς μπορούν αυτό το πράσινο σημείο να το αξιοποιήσουν για το καλό φυσικά και των ίδιων αλλά και του περιβαλλοντολογικού στίγματος στον Δήμο Σερών. Εμείς στο Δήμο Σερών έχουμε πάνω από 65 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή που έχουμε εγκεκριμένα. Φανταστείτε τι μόχλευση έχουν αυτά τα 65 εκατομμύρια για τον Σεραίο Δημότη. Είναι πολλαπλάσια λοιπόν τα ωφέλη που έχουμε για την κατασκευή τους. Και από εκεί και πέρα φυσικά που θα τα απολαύσουμε όλοι. Είτε λέγεται πράσινο σημείο, είτε λέγονται αναπλάσεις, είτε λέγονται έξυπνα υδρόμετρα, είτε λέγονται LED, είτε λέγονται δρόμοι ή πλατείες. Θέλω να ευχαριστήσω την διεύθυνση της καθαριότητας. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, κύριος Παναγιώτης Καρακολίδης, από την πλευρά του τόνισε πως θα προσπαθήσουν να φέρουν με τον καλύτερο τρόπο το έργο αυτό στην καλύτερη λειτουργία. Υπογράφουμε σήμερα με την ανάδοχο εταιρεία την κατασκευή του πράσινου σημείου στο Δήμο Σερών. Θα κατασκευαστεί το πράσινο σημείο σε μια απόσταση κοντινή στην πόλη περίπου στα 3 με 4 χιλιόμετρα. Είναι ένα έργο στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ περίπου. Είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει μια πολύ μεγάλη παροχή στους πολίτες. Θα μπορούν να αποθέτουν εκεί τα αντικείμενα που έχουν, οτιδήποτε υπάρχει αυτή τη στιγμή που μπορεί να βλέπουμε στους δρόμους. Θα συμβάλλει περισσότερο στην καθαριότητα της πόλης μας. Σίγουρα θα έχει μεγαλύτερη απήχηση και στους πολίτες μας. Εμείς θα φροντίσουμε όσο το δυνατόν με τον καλύτερο τρόπο να προσπαθήσουμε να φέρουμε το έργο αυτό στην καλύτερη λειτουργία του. Η μερίδα με θέμα την ταυτοποίηση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, διοργάνωση Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών μαζί με άλλους φορείς. Σύμφωνα με τα στατιστικά του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς, η ηλικία των θυμάτων είναι από 35 ετών και κάτω, ενώ δεν εμπιστεύονται κανέναν με αποτέλεσμα να φοβούνται να μιλήσουν. Η μερίδα με θέμα την ταυτοποίηση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων διοργάνωσαν η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, ο Διεθνής Μη Κερδοσκοπικός και Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Α21 Γκρις και το Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είναι μια πολλωστή φορά που ερχόμαστε στις Σέρες, αυτή τη φορά όμως με άλλο περιεχόμενο, σε συνεργασία με το Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων και την Ένωση Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας. Μαζευόμαστε σε κοινό αποκλειστικά αστυνομικούς για να μιλήσουμε για την εμπορία ανθρώπων και από τη μεριά ενός οργανισμού σαν την Α21 που φροντίζει περιστατικά, αλλά πολύ περισσότερο από τους εξειδικευμένους αστυνομικούς στο θέμα της εμπορίας ανθρώπων, οι οποίοι εξηγούν και θα εξηγήσουν στο υπόλοιπο κομμάτι πολύ συγκεκριμένα πώς διαχειρίζεται και τι πρέπει να παρατηρήσει και πώς να κινηθεί ένας αστυνομικός που θα συναντήσει ένα πιθανό περιστατικό. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα που αναπτύσσεται από τους ανθρώπους που γνωρίζουν, από τη ΜΚΟ Α21 και από την Υποδίευση Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει συμμετοχή για το θέμα αυτό. Είναι μια μερίδα σημαντική που αφορά και τη δουλειά μας για την αναγνώριση, ταυτοποίηση και την υποστήριξη των ανθρώπων τα οποία πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων. Τα θύματα εμπορίας ανθρώπων δεν εμπιστεύονται κανέναν με αποτέλεσμα να φοβούνται να μιλήσουν, όπως ανέφερε ο κύριος Κοντούδης. Τα θύματα γενικώς βιώνουν ένα καθεστώς έντονης βίας, έντονου φόβου, συνέχεια υπό απειλή και υπό βία, όπως είπαμε πριν.
Οπότε αυτό δημιουργεί μια συμπεριφορά η οποία δεν εμπιστεύονται κανένα, με αποτέλεσμα φοβούνται να μιλήσουν, φοβούνται στην πραγματικότητα τα αντίπεινα που μπορεί να δεχτούν από τον διακινητή, χωρίς να υπολογίζουν ότι ο διακινητής μπορεί να μην μάθει ότι επικοινώνησαν με κάποιον, αλλά ο φόβος είναι εκεί. Σύμφωνα με τα στατιστικά του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς, η ηλικία των θυμάτων είναι από 35 ετών και κάτω. Όπως ανέφερα και πιο πριν, με στατιστικά του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς, βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των θυμάτων, γύρω στο 85%, είναι από 35 και κάτω. Με πολύ χαρακτηριστικό ότι θύματα εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα, ένα στα τρία είναι παιδιά και κυρίως στην εξαναγκαστική επετία. Ο κύριος Ραμπατζής ανέφερε ότι θα συνεχίσουν να διοργανώνουν παρόμοιες ημερίδες. Και εδώ το έχουμε αποδείξει ότι, να ξέρετε, έχουμε πολλές φορές οι αστυνομικοί είμαστε κομμάτι της κοινωνίας. Δεν είμαστε κάτι άλλο. Προερχόμαστε από την κοινωνία, ζούμε μέσα σε αυτή. Έχουμε καλέσει πολλές φορές και θα κάνουμε και άλλες ημερίδες στο μέλλον παρόμοιες. Θα καλούμε τον κόσμο δίπλα μας και για ενημέρωση, για να δείξουμε ότι είμαστε εδώ πέρα για να βοηθάμε τον κόσμο. Δεν έχουμε χωρίσει τίποτα με κανέναν. Η δουλειά μας είναι να είναι στην πλευρά του πολίτη, να συνδράμουμε και να βοηθούμε όπου παραστεί ανάγκη και με 6 μέρες μεταφέρουμε στον κόσμο τις ανησυχίες μας και τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα από κοινού με το σύνολο της κοινωνίας. Έρευνα του εξωτερικού έχει δείξει ότι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων επιβιώνουν μέχρι 6 χρόνια, μέσο όρο σε αυτή την κατάσταση. Αλλά να πρέπει να γίνει ψυχολόγο ή κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο και. Όταν ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας μιλάει για θύματα εμπορίας ανθρώπων, από τον νόμο προβλέπεται εκτός από τον μεταφραστή και ψυχολόγος να είναι πάνω. Πέρα από το να διαχειριστεί την οποιαδήποτε πιθανή συναισθηματική κρίση μπορεί να εκφράσει το άτομο, αλλά να μπορέσει να εντοπίσει και τέτοια περιστατικά και να πει ότι αυτό δικαιολογείται αν έχει βιώσει κάποιο άσχημο έντονο γεγονός. Και κάπου εδώ, για να κάνουμε και το διάλειμμά μας, να αναφέρω μερικές ενδείξεις. Την ημερίδα στήριξε και ο αντιπεριφερειάρχης Σέρων, κύριος Παναγιώτης Πυρόπουλος. Κοιτάξτε, η ελληνική αστυνομία, και αναφέρομαι για τις ΣΕΡΕΣ, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Πρέπει όμως να δώσουμε και η πολιτεία πρέπει να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους τα μέσα. Τα μέσα για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και αναφέρομαι σε όλο αυτό το υλικό, τεχνικό υλικό που πρέπει να έχουν και κυρίως τα αυτοκίνητα και όχι μόνο. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τα μέσα από την πολιτεία, όπως καταλαβαίνετε, ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν να προχωρήσουν παραπέρα. Εμείς όπου μπορούμε να στηρίξουμε, στηρίζουμε και πραγματικά υπάρχει καλή συνεργασία. Περάσαμε και το δύσκολο καιρό της πανδημίας που συνεργαστήκαμε εξαιρετικά και η ελληνική αστυνομία και η Περιφερειακή Ενότητα Αστυνομία στηρίξαμε την κοινωνία και είμαι περήφανος γι' αυτό. Σήμερα είναι μια αξιέπαινη ημερίδα. Είναι το εμπόριο ανθρώπων. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι δίπλα μας και να μην το έχουμε αντιληφθεί. Είναι πιο εξειδικευμένη γνώση σήμερα σε στελέχη εδώ της ελληνικής αστυνομίας που πρέπει να έχουν. Αλλά όλοι, όπως είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Τα μάτια μας ανοιχτά και να συνεργαζόμαστε με την ελληνική αστυνομία προκειμένου να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Στις ΣΕΡΕΣ, όσον αφορά την εγκληματικότητα, από τις πληροφορίες που έχω, είναι πτωτική η πορεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μην επαγρυπνούμε. Πρέπει να βοηθούμε αυτούς τους ανθρώπους και, όπως σας είπα, δίνοντάς τους τα μέσα και δίνοντας τις ανάλογες πληροφορίες. Και μην το πάρει κάποιος αυτό με την κακή έννοια. Το λέμε όσον αφορά το αν δούμε κάποια κίνηση, όσον αφορά κάποιους ανθρώπους που γυρνούν έξω από παιδικές χαρές, κάτι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ύποπτες κινήσεις. Εν πάση περιπτώσει, μια πληροφορία μπορεί να σώσει έναν συνάνθρωπό μας και να μην το βλέπουμε διαφορετικά και κακόπιστα. Πρέπει να βοηθούμε την ελληνική αστυνομία στο έργο της, έτσι ώστε να ζητούμε και εμείς από αυτούς για να έχουν αποτελεσματικότητα. Στηρίζω αυτή τη σημερινή την εκδήλωση, την ημερίδα. Είναι πραγματικά εξειδικευμένη γνώση και πρέπει όλοι να πληροφορηθούν. Και πρότεινα μάλιστα να συνεχιστεί να ενημερωθούν και οι δικηγόροι και οι άλλοι φορείς προκειμένου να γνωρίζουν. Χαροπάμελο. Και απετιμέζει. Αυτά τα έχει αυτό. Εγώ του βάζω. Τυρικότατζ με λίγο άνηθο ή αυγό με αβοκάντο ή γιαούρτι με μέλι. Και γίνεται της διαιτολόγου. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο παξιμάδι. Δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Τι θα χρειαστούμε αυτή την εβδομάδα μέχρι την Τρίτη στα Supermarket Kansas.
Αλεύρι το διαλεγμένο για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, μόνο 4,80. Κατεψυγμένα έτοιμα γεύματα Αλτέρα, 30% πιο φθηνά. Άλτα Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια, μόνο 1,54. Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 6-2 δώρο, μόνο 6,15. Κάψουλες πλυντηρίου ρούχων Ariel Pots, μόνο 11,10. Αλλά και σαμπουάν Pantene και σερβιέτες Always, μονές συσκευασίες, 50% πιο φθηνά. Βρείτε όλα τα προϊόντα μας που συμμετέχουν στο καλάθι του νοικοκυριού, στο e-Pavla Καταναλωτής, αλλά και εκατοντάδες προϊόντα με σήμα το χεράκι σε σταθερά χαμηλές τιμές κάθε μέρα στα καταστήματά μας και στο kanzas.gr. Supermarket Kanzas. Κάθε μέρα μαζί. Μέλος του ομίλου Ελωμάς. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Γρηγόρη Θεματίκο, δημοσιογράφο του olanea.gr, για να δούμε έτσι 2-3 θέματα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, καταρχάς να έρθουμε λίγο στο τοπικό ζήτημα εδώ στις ΣΕΡΕΣ, όπου με έκανε ανακοίνωση ο Δήμαρχος, ο κ. Χρυσάφης, ότι τελειώνει το ζήτημα με την καθυστέρηση των έργων στο γήπεδο του Πανσεραϊκού. Η αποκεντρωμένη έδωσε το OK. Ο μελετητής θα ολοκληρώσει τη μελέτη και θα αρχίσουν οι εργασίες με αποτέλεσμα, όπως λέει τουλάχιστον ο Δήμαρχος, από Σεπτέμβριο ο Πανσεραϊκός να αγωνίζεται σε ένα γήπεδο που δεν θα έχει προβλήματα. Για την ακρίβεια, ο Δήμαρχος λέει ραντεβού στη Super League με την Πανσεραϊκάρα μας στο ανακαινισμένο και ασφαλές δημοτικό γήπεδο Σερών. Πάντως το Σεπτέμβριο το καταλαβαίνουμε εμείς. Το σίγουρο είναι ότι ο Πανσεραϊκός θα ανέβει. Έτσι. Ναι. Το αν θα είναι έτοιμο το γήπεδο δεν ξέρω πόσο σίγουρο είναι. Ναι, γιατί ο Πανσεραϊκός ότι θα ανέβει είναι σίγουρο και ότι θα παραμείνει στην κατηγορία μερικά χρόνια είναι επίσης εξαιρετικά πιθανό. Οπότε υπάρχει ο χρόνος είναι λίγο απλωμένος σε σχέση με την πορεία του Πανσεραϊκού, τουλάχιστον ένα χρόνο στη Super League. Αυτό που ελπίζουμε σίγουρα, και αυτό που προφανώς εννοεί ο Δήμαρχος είναι ότι με την άνοδο της ομάδας από το Σεπτέμβριο, όπως είπες και εσύ πριν, θα είναι έτοιμο το γήπεδο. Υπάρχουν ερωτηματικά, υπήρξαν αντιπαραθέσεις έντονες, κατά διαστήματα θα πω εγώ, γιατί δεν είναι ένα θέμα που ανέκυψε στις τελευταίες συνεδριάσεις. Είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών. Υπήρξε θέμα στατικότητας που είχε τεθεί από την Αριάδνη Παπαφωτίου. Υπήρξαν έντονοι διάλογοι, υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Αντιπολίτευσης αρκετές φορές για το θέμα του Δημοτικού Γηπέδου. Οπωσδήποτε αυτό που είπαμε από την αρχή, ότι δηλαδή ο Πανσεραϊκός θα μπορεί να αγωνιστεί στη Super League στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών, στο ανακαινισμένο και ασφαλές Δημοτικό Γήπεδο Σερών, όπως λέει ο Δήμαρχος, είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Μένει να το δούμε να συμβαίνει στην πράξη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, αν πάει κάτι καλά στις ΣΕΡΕΣ, αυτό είναι ο Πανσεραϊκός. Επίσης, αν κάτι κάνει τον ομό στο σύνολό του να ακούγεται με τόσο μεγάλη δυναμική διαχρονικά, όχι μόνο τώρα, είναι ο Πανσεραϊκός. Και βέβαια του χρόνου που θα παίζει στην Super League με τις μεγάλες ομάδες που θα έρχονται εδώ, θα είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα. Μια τελείως διαφορετική εικόνα και ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τον Ομοσερών που αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει. Αν υπολογίσει κανείς ότι τουλάχιστον από 4 ομάδες, τις 2 της Θεσσαλονίκης που είναι και πιο κοντά και τουλάχιστον από 5 ομάδες και τις 3 των Αθηνών που έχουν φυλάδους παντού, θα έχουμε εδώ φιλοξενούμενους που μπορεί να είναι από 2 έως 5.000. Το έχουμε δει να συμβαίνει, δεν είναι τυχαίο. Ναι, αν ο αγώνας είναι κρίσιμος και η ομάδα είτε του Πανσεραϊκού είτε η άλλη θέλει τη νίκη, σίγουρα η φιλαθλή πηγαίνει. Γιώργο, αν παίζει ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, και αν ο Παναθηναϊκός παίζει στην έδρα του Πανσεραϊκού, στο δημοτικό γήπεδο Σερών, ευχόμαστε όλοι, είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν τουλάχιστον 2.000 Παναθηναϊκοί από τις ΣΕΡΕΣ και τους γειτονικούς νομούς που θα έρθουν όπως και να έχει. Είναι δεν είναι κρίσιμο το παιχνίδι. Το έχουμε δει να συμβαίνει σε αγώνες. Όχι, λέω σε κρίσιμους θα έχει πολύ περισσότερο, αυτό λέω. Σε κρίσιμους θα έχει πολύ περισσότερο, θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Το είδαμε φέτος στο
παιχνίδι που ήταν και Τετάρτη. Είδαμε και τις καλές business που έκανε εκεί ο Μπέος στο Βόλο. Όπου εντάξει, μπήκε και στα play-off, έδιωσε εισιτήρια στους φιλοξενούμενους, πήγαιναν μόνο οι φιλοξενούμενοι, γέμιζαν το κήπεδο, μια χαρά ο Βόλος εκεί με τα τσιπουράδικα κτλ. Κοίταξε, αυτό ισχύει. Δηλαδή ότι ο Μπέος παίζει το συγκεκριμένο παιχνίδι πολύ έξυπνα. Και το παίζει καλά. Γεγονός. Και είναι προς όφελος της πόλης. Έτσι. Είναι προς όφελος της πόλης και θεωρώ, επαναλαμβάνω, το έχουμε δει αρκετές φορές να συμβαίνει στα καλά χρόνια της λαμπρής ιστορίας του Πανσεραϊκού. Ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τον νομό Σερών που δεν το έχει αυτή τη στιγμή ο νομός και που δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο. Αυτή τη στιγμή λέμε, ας πούμε, στην πόλη ότι αν υπάρχει κάποιος λόγος για να έρθει κάποιος στις Σέρες είναι το αυτοκινητοδρόμιο. Στο αυτοκινητοδρόμιο δεν υπάρχει περίπτωση μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο να έρθουν 5.000 άνθρωποι. Στον Πανσεραϊκό θα έρθουν. Εντάξει, είναι πιο εξειδικευμένο το άθλημα του στο προφανώς. Στο αυτοκινητοδρόμιο, αυτοκίνητα μηχανές. Δεν είναι τόσο οι φίλαθλοι. Άλλο το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ. Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς. Αρκεί να τελειώσει το γήπεδο αυτή η εργασία, να πάρει τη σχετική άδεια για να μπορέσει να λειτουργήσει το γήπεδο και να μην έχουμε τίποτα πάλι περίεργα και πισωγυρίσματα. Γιατί ο Δήμαρχος στην ανακοίνωσή του άφησε και εχμές για την αντιπολίτευση και άλλους, ότι με τις καθυστερήσεις τους λέει έριξαν πίσω την προσπάθεια. Υπήρξαν και αντιδράσεις. Υπήρξε αντίδραση από την κυρία Μητλιάκα, για παράδειγμα, την υποψήφια δήμαρχο, που λέει χαρακτηρίζει όψιμο παδό του Πανσεραϊκού τον κύριο Χρυσάφη και ουσιαστικά επισημαίνει ότι κατά τη δική της άποψη το έργο πήγε πίσω με υπηρετιότητα της Δημοτικής Αρχής. Δεν είναι τίποτα περίεργο. Είναι φυσικό ο καθένας να προσπαθεί και να τεκμηριώνει την άποψή του με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν θα περιμένει. Ναι, μόνο που τους φιλάθλους και γενικότερα τους πολίτες των Σερών τους ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο και αυτές οι κοκορομαχίες. Τους ενδιαφέρει να γίνουν τα έργα και να προχωρήσουν. Ακριβώς έτσι είναι, Γιώργο. Το βράδυ της Τετάρτης είχαμε πολύ όμορφες εικόνες, πολύ όμορφες σκηνές που εκτυλίχθηκαν έξω από το δημοτικό γήπεδο των Σερών. Μόλις είχε επιστρέψει η αποστολή του Πανσεραϊκού, που ουσιαστικά παίρνοντας το βαθμό στη Λάρισα, κλείδωσε την άνοδο της στη Super League. Και ήταν περισσότερα από 100 άτομα συγκεντρωμένα εκεί. Αν ρωτούσε αυτούς τους 100, ας πούμε, τι τους ενδιαφέρει, ή πιανού τι θέση υιοθετούν ή διαδικαστικά τι πιστεύουν, θα σου λέγαν τίποτα απολύτως, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα απολύτως από αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρει στο γήπεδό μας να δούμε την ομάδα μας στη Super League. Αυτό είναι το ζητούμενο για το φιλαθλικό κόσμο του Πανσεραϊκού, που έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι και δυναμική έχει και αγαπάει ιδιαίτερα την ομάδα. Και όχι μόνο το φιλαθλικό κόσμο και πολύ άλλο κόσμο, καθώς όπως είπαμε αυτά τα πράγματα είναι αλυσίδα. Με τους φιλάθλους απ' έξω που θα έρχονται, με τη φήμη που παίρνει Σέρες και όλα τα σχετικά. Ελπίζουμε και ευχόμαστε τελικά το γήπεδο να ολοκληρωθεί, οι εργασίες που είναι να γίνουν εκεί και ο Πανσεραϊκός να παίζει στο γήπεδο του. Έτσι. Αυτό ακριβώς νομίζω ότι ευχόμαστε όλοι οι Σερέοι. Πάμε τώρα και στις εκλογές, οι οποίες και αυτές έχουν τον δικό τους ρυθμό. Θέλω να σχολιάσουμε αυτό το περιβόητο debate των αρχηγών, όπου εκεί από ό,τι φαίνεται για μία ακόμη χρονιά θα έχουμε μονολόγους και τίποτα ουσιαστικό θα βγει από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το debate. Κοίταξε να δεις. Έχουμε κάνει κι εγώ και εσύ debate, έχουμε οργανώσει debate, έχουμε παρουσιάσει debate. Αθεστικά οι δυο καμιά εικοσαριά, νομίζω, όλα αυτά τα χρόνια. Και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να κρατήσει κανείς τις ισορροπίες. Από την άλλη, για να έχει ενδιαφέρον και ουσία αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή θα πρέπει να φύγει από αυτό το αποστηρωμένο μοντέλο, να φύγει δηλαδή ο ρόλος του συντονιστή, να πάψει να είναι ρόλος διαιτητή. Να υπάρχει περισσότερη ουσία και περισσότερη δυνατότητα να εκφραστούν οι πολιτικοί αρχηγοί με τον τρόπο που πραγματικά θα είναι ωφέλιμος για τους ψηφοφόρους. Γιατί το debate είναι μια τηλεοπτική εκπομπή. Δίνεται η δυνατότητα αντιπαράθεσης μεταξύ των πολιτικών αρχηγών και η δυνατότητα κυρίως στον τηλεθεατή παύλα ψηφοφόρο να κρίνει και να συγκρίνει αυτά που βλέπει. Ναι, και όχι όμως με τον τρόπο που γίνεται τώρα. Δηλαδή ερώτηση, ντουγκουντουγκ απάντηση έτσι ξερά στεγνά. Πάμε επόμενη ερώτηση, ξανά απάντηση, αφού πιο μπροστά βέβαια ουσιαστικά έχουν λίγο έως πολύ αποσαφινιστεί και οι ερωτήσεις. Δηλαδή και στο φετινό debate έχουν απαγορευτεί οι ελεύθερες ερωτήσεις. Έχει απαγορευτεί το follow-up μετά στη συνέχεια. Δηλαδή ξύλινο debate. Όχι λίγο πιο μπροστά από σήμερα.
Από σήμερα η διακομματική έχει καταλήξει στις 6 ενότητες. Πρώτη, οικονομία, ανάπτυξη, απασχόληση. Ναι. Δεύτερη, εξωτερική πολιτική, άμυνα, κράτος, θεσμοί, διαφάνεια και πάει λέγοντας. Δηλαδή, ξέρουν οι συνάδελφοι που θα βρεθούν και θα θέτουν τους ερωτήσεις. Πάνε να δώσουν εξετάσεις με σκονάκι ουσιαστικά. Περίπου έτσι. Ή, εν πάση περιπτώσει, γνωρίζοντας τα σως, για να το πούμε λίγο, να το διευρύνουμε λίγο. Θα έχουν τη δυνατότητα, βέβαια, να προχωρήσουν σε μια σύντομη καταληκτική τοποθέτηση, όπως λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για το debate. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι την Τετάρτη 10 του μηνός, στις 9 το βράδυ, στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, ως ήθιστε. Αλλά σίγουρα δεν φαίνεται ότι θα έχουμε μια καινοτομία ή, εν πάση περιπτώσει, ένα βήμα μπροστά στο να γίνει αυτή η τηλεοπτική εκπομπή, γιατί περί αυτού πρόκειται, λίγο πιο ενδιαφέρουσα και λίγο πιο ουσιαστική για τους τηλεθεατές που είναι και οι ψηφοφόροι. Με ευθύνη των κομμάτων, βεβαίως, αποκλειστικά, έτσι. Προφανώς. Δηλαδή, οι όροι που μπαίνουν από τα κόμματα είναι αυτοί οι όροι που καταλήγουν στο να βγαίνει αυτό το debate, το οποίο είναι άνευρο, χωρίς ουσία και χωρίς να προσφέρει κάτι. Από τη μία, αυτό εντάξει, είναι δίκαιο κατά ένα μέρος, γιατί αυτοί είναι που έχουν το άγχος και αυτοί είναι και οι πρωταγωνιστές, ας πούμε, της συγκεκριμένης εκπομπής και θέλουν σίγουρα να διασφαλίσουν τα καλύτερα ο καθένας για τον αρχηγό του. Από την άλλη όμως, θα πρέπει, επαναλαμβάνω, το είπες και εσύ πριν, να δούμε λιγάκι την ουσία. Γιατί ουσιαστικά θα είναι εκεί 6 άνθρωποι που θα προσπαθούν να πείσουν τους αναποφάσεις τους, γιατί σε αυτούς θα απευθυνθούν, σε αυτούς απευθύνονται γενικότερα τα μέσα ενημέρωση σε αυτό το διάστημα, να πείσουν, να τους φέρουν στις δικές τους θέσεις τροποτινά, το οποίο βέβαια συνοδεύεται από την, θα συνοδευτεί από την εικόνα και από τον τρόπο που ο καθένας από τους πολιτικούς αρχηγούς θα εκφραστεί στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ναι, δεν ξέρω αν από τα debate οι πολίτες βγάζουν αυτό που θα ψηφίσουν. Δηλαδή, αν περιμένουν το debate για να καταλήξουν που θα ψηφίσουν, κυρίως οι αναποφάσιστοι, γιατί όλοι οι άλλοι λίγο έως πολύ καταλήγουν από πριν ίσως. Αλλά οι αναποφάσιστοι δεν ξέρω αν περιμένουν αυτό το debate, τουλάχιστον με τη μορφή που γίνεται. Εγώ είμαι κάθετος αντίθετος με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Αν περιμένουν αυτό για να βγάλουν συμπέρασμα, ποιον θα ψηφίσουν, δεν ξέρω. Σίγουρα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπήρξαν περιπτώσεις με παρουσίες θεαματικά καλές και θεαματικά κακές πολιτικών αρχηγών. Έχουν καταγραφεί τέτοιες, παλιότερα του κυρίου Καρατζαφέρη, ο οποίος είχε κλέψει την παράσταση σε ένα debate, κάποια στιγμή του κυρίου Τσίπρα όταν ήταν νέος αρχηγός στον ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως ίσως και σε αυτό να οφειλόταν η πολύ θετική παρουσία. Θυμόμαστε όλη τη μονομαχία Καραμαλή-Παπανδρέου, Κώστα Καραμαλή-Γιώργου Παπανδρέου, που ουσιαστικά επικοινωνιακά είχε κερδίσει κατά κράτος ο κύριος Καραμαλής. Και υπάρχουν αντίστοιχα άλλα παραδείγματα, νομίζω, σε κάθε τηλεμαχία από τις πρόσφατες τουλάχιστον προεκλογικές περιόδους. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι αυτό είναι για να το σχολιάζουμε εμείς. Δεν ξέρουμε κατά πόσο σημαντικό βαθμό μπορεί να επηρεάσει στην κάλπη. Είναι μάλλον απίθανο, αλλά σίγουρα το debate ουσιαστικά είναι αυτό που είπες και πριν, χρησιμοποιείται ως εργαλείο από τα κόμματα. Και θα πρέπει κάποια στιγμή, εκτός από το debate όλων των πολιτικών αρχηγών της Βουλής, να γίνει και ένα debate μεταξύ των δύο μονομάχων, των δύο κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία. Μεταξύ των δύο. Σε αυτό υπάρχει θέμα, γιατί δεν δύσκολα θα συμφωνήσουν. Έγινε πρόταση από το ΜΕΓΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ τη δέχτηκε σήμερα. Ναι, θα τη δεχτεί όμως ο Μητσοτάκης. Όχι. Άρα καταλήγουμε στο να μην γίνει. Τέλος πάντων, ας το δούμε και αυτό φέτος και ανάλογα το σχολιάζουμε. Τώρα... Ναι, γιατί μπορεί να φαίνεται κίνηση, μάλλον παιχνίδι τυπώσεων, ουσιαστικά στο debate, σε μια τηλεοπτική εκπομπή 2-3 ωρών με παράλληλους μονολόγους, όπως είπες και εσύ πριν. Μπορεί να κερδίσει κάποιες εντυπώσεις. Γιατί επί της ουσίας να προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις το πρόγραμμά σου, το κυβερνητικό πρόγραμμά σου μέσα σε 3-6-18 και άλλα 3-25, ξέρω εγώ, 30 λεπτά θα πω εγώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο. Άσε που τα προγράμματα
έχουν συγκεκριμένες διαφορές, όχι μεγάλες αποκλίσεις αυτή τη φορά των κομμάτων. Και άσε που στα προγράμματα, στη θεωρία δηλαδή, όλα τα κόμματα λίγο έως πολύ καλά τα λένε. Στην πράξη τι γίνεται είναι το ερώτημα. Ας πούμε στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το κοινό στοιχείο είναι η αύξηση μισθών. Και τα δύο προγράμματα ξεκινάνε με αυτό, με την αύξηση των μισθών. Μετά λέει η Νέα Δημοκρατία μείωση φόρων, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ρύθμιση χρεών. Λέει το ΠΑΣΟΚ που ανακοίνωσε σήμερα το δικό του πρόγραμμα, μάλλον πέρα από αυτά τα οικονομικά, βάζει ψηλά και το θέμα του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα για να σηκώσει φυσικά τα όποια ωφέλη μπορεί να έχει από την ιστορία με τις υποκλοπές, όπου πρωταγωνιστής φερόμενος στο στήμα ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης. Το χαρακτήρισε Ευαγγέλιο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι το πρόγραμμά του είναι 50 ημερών. Παλιά είχαμε συνηθίσει των 100 ημερών, τώρα έχει βγει και σε 50 ημέρες. Η Νέα Δημοκρατία εντυπωσιάζει τονίζοντας πράγματα που 4 χρόνια, ανεξάρτητα από πανδημία, ενεργειακή κρίση κλπ., θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Υπάρχουν κάποια πράγματα στα προγράμματα τα οποία δεν τηρούνται. Μάλιστα. Και από τα προγράμματα προφανώς θα κρίνει κάποιος την ψήφο του, αλλά γενικότερα δεν ξέρω πώς αυτά τα προγράμματα είναι σε θέση να τα κατανοήσουμε όλοι μας, γιατί είναι και πολλά και μπερδεμένα και ο καθένας τα παρουσιάζει όπως θέλει και κυρίως αν αυτά τα προγράμματα μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, διότι θεωρητικά όλα καλά είναι και εμείς ως λαός θέλουμε και λίγο το παραμύθι μας, ας το πω έτσι, με αποτέλεσμα στη θεωρία, επαναλαμβάνω, να είναι όλα καλά. Στην πράξη. Θεωρία μπορεί να είναι όλα καλά και όντως να παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους. Μου δίνεις πάσα τώρα για να πω ότι έχουμε ξεφύγει από αυτά που είχαμε μάθει. Εγώ όταν τελείωνα τη σχολή φανταζόμουν τον εαυτό μου έναν που θα γράφει σε εφημερίδες. Πλέον δουλεύω σε ιστοσελίδα. Αντίστοιχα εξελίσσονται τα πάντα, εξελίσσονται φυσικά με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς στις καμπάνιες των κομμάτων. Φέτος, ας πούμε, μάθαν το TikTok, το οποίο δεν υπήρχε τις προηγούμενες φορές. Άλλες φορές είναι αστείο να το παρακολουθείς, άλλες φορές όμως αυτά τα νέα μέσα μπορεί να είναι αποδοτικά. Γιατί σίγουρα έχει να κάνει και με το κοινό που απευθύνεσαι. Αλλιώς μπορούμε εσύ και εγώ να δούμε ένα μήνυμα και να το εκλάβουμε. Αλλιώς ένας άνθρωπος που είναι 17-18 χρονών, αλλιώς κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει διαφορετική παιδεία, αλλιώς ένας άνθρωπος... Γι' αυτό και χρησιμοποιούνται όλα. Κέντρο. Γι' αυτό και χρησιμοποιούνται όλοι αυτοί οι τρόποι. Ναι, απλά έχει εξυγχρονιστεί πολύ. Έχει γίνει chat GPT αυτή η ιστορία που είναι και της μόδας τελευταίως. Και νομίζω ότι είμαστε στην εποχή. Το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται και, όχι νομίζω, χρησιμοποιούνται και αυτά στις εκλογές. Όλα τα όπλα στη φαρέτρα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Γρηγόρη, για την παρουσία σου. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια. Υπάρχει μία λέξη για τη φροντίδα που θέλεις για το μωρό σου. Sensitive. Babylino Sensitive. Άριστη απορροφητικότητα, πιστοποιημένη φιλικότητα, πάντα με τη σύσταση των ειδικών. Babylino Sensitive. Για αποδεδειγμένη προστασία και sensitive φροντίδα σε μία μόνο πάνα. Ποια εταιρεία έχει τη χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα τον Απρίλιο? Η εταιρεία που έχει τη χαμηλότερη τιμή το τελευταίο πεντάμινο, που έχει έκπτωση συνέπειας 25%, που φημίζεται για την αξιοπιστία της ή όλα τα παραπάνω μαζί? Η σωστή απάντηση είναι όλα τα παραπάνω μαζί. Το φυσικό αέριο με το ρεύμα Maxi Free Plus έχει τη χαμηλότερη τιμή. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33. Φυσικό αέριο. Δηλαδή, ποιος άλλος περιμένεις να σου το πει? Να έρθει ο αγαπημένος σου παίχτης, να σου χτυπήσει την πόρτα και να σου πει... Ο Γιώργος, ήρθα να σου πω ότι ανέβηκαν οι αποδόσεις. Οπ, γκολάκι! Ποιον περιμένεις να σου το πει? Το δίνει με τις πιο δυνατές αποδόσεις. Αυτό λέμε. Τις πιο δυνατές αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Ενημέρωση και ξενάγηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού σερών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, κατά την οποία αναλύθηκαν η λειτουργία καθώς και τα ωφέλη από αυτό το μεγάλο έργο.
ενημέρωση και ξενάγηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού σερών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Ο μηχανολόγος, μηχανικός και προϊστάμενος του βιολογικού καθαρισμού, κ. Βασίλης Μπράχος, εξήγησε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα τη λειτουργία και τα ωφέλη από το μεγάλο αυτό έργο για τους δημότες των Σερών. Η μέθοδος επεξεργασίας είναι αυτή της ενεργού ηλίου με παρατεταμένο αερισμό και βιολογική απομάκρυνση του αζότου. Η ποιότητα εκροής των επεξεργασμένων λιμάτων τα καθιστά κατάλληλα για άρδευση. Με επεξεργασμένα λίμματα καλύπτονται οι ανάγκες του βιολογικού καθαρισμού σε βιομηχανικό νερό και πότισμα του πρασίνου. Αποδέκτης των επεξεργασμένων λιμάτων είναι η Τάφρος Μπέλιτσα. Η επεξεργασία λιμάτων σκοπό έχει την απομάκρυνση από τα λίμματα των διαφόρων ρυπαντικών ουσιών όπως στερεά αντικείμενα, λίπη, άμμο, ενώσεις που περιέχουν άνθρακα, άζωτο, φόσφορο καθώς και παθογόνους μικροοργανισμούς. Η απομάκρυνση των οργανικών ρήπων γίνεται με τη βοήθεια μικροοργανισμών μέσω βιολογικών διεργασιών. Μετά την επεξεργασία, τα λίμματα καταλήγουν σε νερό κατάλληλο να ανακυκλωθεί στο βιολογικό κύκλο. Η ποιότητα εκροής των επεξεργασμένων λιμάτων τα καθιστά κατάλληλα για άρδευση. Περισσότερο για την ενημέρωση, την ξενάγηση αλλά και τη μονάδα ηλιακής ξύρανσης προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ μίλησε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, κ. Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος. Ήταν ένα τυπικό τακτικό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εδώ και καιρό το συζητούσαμε. Ήταν ένα αίτημα όλων των μελών. Κάποια στιγμή, εκτός από τους χώρους των γραφείων του κτηρίου της ΔΕΙΑΣ, όπου συνήθως λαμβάνουν χώρα τα διοικητικά συμβούλια, μια συνεδρίαση να γίνει στον χώρο του βιολογικού καθαρισμού, ώστε να έχουν την ευκαιρία να μια φορά όλα τα μέλη μαζί να ενημερωθούν εντελεχώς για τη λειτουργία αυτής της πολύ σημαντικής εγκατάστασης, καθώς και να δουν από κοντά, να ξεναγηθούν σε όλους τους χώρους του βιολογικού. Και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε τη συγκεκριμένη μέρα. Ήταν αρκετά θέματα, περίπου 25 θέματα. Δεν είχε βέβαια κάποιο ιδιαίτερα βαρύ θέμα να συζητήσουμε. Επιλέχθηκε όμως αυτή η συγκεκριμένη μέρα κατόπιν συνεννόησης για να γίνει αυτή η επίσκεψη και η ξενάγηση στους χώρους του βιολογικού. Ήταν μια. Εντάξει, εγώ προσωπικά έχω παρευρεθεί στους χώρους αυτούς πολλές φορές περισσότερες λόγω της θέσης. Αλλά ήταν μια καλή ευκαιρία για τα μέλη του ΔΟΣΟΥ να δουν από κοντά όλους τους χώρους της εγκατάστασης. Να έγινε μια περιγραφή η οποία διήρκησε περισσότερο από μία ώρα, τόσο πρώτα επί χάρτου και σε συγκεκριμένα μοντέλα τα οποία υπάρχουν μέσα στα γραφεία του χώρου του βιολογικού, αλλά και επί τόπου, στα σημεία σχάρωσης, εξάμωσης, στα φίλτρα, στα καρουζέλ, και εξηγήθηκε ταυτόχρονα όλη η διαδικασία για το πώς αυτό το εργοστάσιο πραγματικά της επεξεργασίας λιμάτων διαχειρίζεται περίπου καθημερινά 20.000 κυβικά μέτρα, τα οποία εισέρχονται επί 24 ώρου βάσης και στο βιολογικό, και εξέρχεται ένα νερό με πλήρως κατάλληλο για να το αποδειχθεί το περιβάλλον μετά από αυτή την επεξεργασία. Μεγάλο κομμάτι στην ενημέρωση αυτή αποτελούσε η περιγραφή για τη νέα για μεγάλη επένδυση, για το νέο μεγάλο έργο το οποίο γίνεται εκεί στο βιολογικό, την ηλιακή ξύρανση. Είναι η ηλιακή ξύρανση της ηλίου, δηλαδή της λιματολάσπης που προκύπτει μετά την επεξεργασία των λιμάτων. Ήταν ένα έργο το οποίο, αν θυμάστε, είχε ανακοινωθεί η ένταξή του στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πολύ σύντομα προχωρήσαμε στη δημοπράτηση. Τώρα που μιλάμε, είναι στη δημοπράτησή του το έργο. Και έτσι είχαν την ευκαιρία τα μέλη του ΔΟΣΟΥ να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας, δηλαδή τον τρόπο που θα ξεραίνεται με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας αυτή η λιματολάσπη, θα μειώνεται η ποσότητά της λόγω της αφαίρεσης της υγρασίας. Άρα λοιπόν έτσι θα μειώνεται δραστικά ένα μεγάλο κόστος το οποίο επιβαρύνεται ετησίως η ΔΕΙΑΣ, είναι περίπου 700-800.000 ετησίως, ή στον 1,5 χρόνο περίπου, που επιβαρύνεται η ΔΕΙΑΣ για να απομακρύνει αυτή τη λιματολάσπη σε ειδικούς χώρους επεξεργασίας, στην Θεσσαλονίκη και στο πλατή Μαθίας, είναι τρεις χώρες συνολικά. Με το μεγάλο αυτό έργο το οποίο κατάφερε η Δημοτική Αρχή του Αλέξανδρου Χρυσάφη να εντάξει αυτή την περίοδο και ήδη να προχωρήσει με στη διαδικασία του διαγωνισμού και να μέσα στους επόμενους δύο μήνες να ξεκινήσουν οι εργασίες του, θα μπορέσει να μειωθεί δραστικά, όπως σας είπα, αυτό το ποσοστό υγρασίας και να εξοικονομηθούν αυτά τα χρήματα, τουλάχιστον 600-700.000 το χρόνο θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν από τις τσέπες στην ουσία των ΣΕΡΕΟΥ. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι η ΔΕΙΑΣ ανήκει σε όλους τους ΣΕΡΕΟΥς. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος χρηματοδοτείται αποκλειστικά μέσω των λογαριασμών από τους ΣΕΡΕΟΥς δημότες. Άρα το όποιο όφελος επιστρέφει στους ίδιους τους δημότες, είτε υπό τη μορφή ενός χαμηλότερου λογαριασμού, είτε υπό τη μορφή νέων επενδύσεων, προς όφελος πάντα του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής όλων μας.
Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποίησε η σχολική κοινότητα του 2ου Επαγγελματικού Λυκείου Σερών. Οι μαθητές του τομέα υγείας, πρόνοιας και ευεξίας, με τις ειδικότητες βοηθών νοσηλευτών και βοηθών ιατρικών εργαστηρίων, βοήθησαν στην αιμοδοσία. Την καθιερωμένη τους αιμοδοσία πραγματοποίησε η σχολική κοινότητα του 2ου Επαγγελματικού Λυκείου Σέρων σε συνεργασία με την κινητή μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Η ανταπόκριση των μαθητών και των εκπαιδευτικών ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Συνεχίζουμε ένα θεσμό χρόνων, μια παράδοση χρόνων του 2ου ΕΠΑΛ. Η Τράπεζα Αίματος του 2ου ΕΠΑΛ λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να καλλιεργούμε στους μαθητές ήθος και αγάπη για τον συνάνθρωπο και τους μαθητές και για τους συγγενείς τους που έχουν κάποια ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε και να εξυπηρετούμε ειδικές ομάδες ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη. Η τράπεζα αίματος του 2ου ΕΠΑΛ πολλές φορές έχει εξυπηρετήσει πολύ συγκεκριμένες ομάδες συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη, καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς κλπ. Αλλά και σε δύσκολα γεγονότα που συμβαίνουν, όπως παλιότερα τα γεγονότα στο Μάτι και σε άλλες αντίστοιχες σε δύσκολες στιγμές της χώρας μας, η Τράπεζα του 2ου ΕΠΑΛ συμμετέχει και συνεισφέρει στον οποιοδήποτε την έχει ανάγκη. Συνήθως 50 φιάλες συγκεντρώνουμε κάθε χρόνο. Θα μπορούσαμε και περισσότερες, αλλά η δυσκολία είναι ότι οι μαθητές, ενώ δηλώνουν πολύ περισσότεροι ότι θα συμμετέχουν, υπάρχουν θέματα υγείας, θέματα πίεσης, θέματα ανεμίας, στα κορίτσια υπάρχουν κάποια άλλα θέματα τα οποία τους δυσκολεύουν στην αιμοληψία. Η πρόθεση των μαθητών που είναι πάνω από 17 ετών, που είναι πάνω από 100 μαθητές, είναι όλοι να δώσουν. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν θέλει. Υπάρχουν αυτοί που δεν μπορούν και υπάρχουν και αυτοί που θέλουν, αλλά τελευταία στιγμή η γιατρός του νοσοκομείου δεν τους δίνει τη δυνατότητα για λόγους καθαρά δεν επιμένουμε σε αυτό. Τα παιδιά παρόλα αυτά κάποιοι με κλάματα, αν θα είδατε πριν λίγο, στεναχωριόταν γιατί δεν μπορούν να αιμοδοτήσουν, το θέλουν τόσο πολύ. Κύριος στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της υπάρχουσας τράπεζας αίματος και κύριος σκοπός η ενθάρρυνση και κατά συνέπεια η ανάπτυξη πράξεων αλληλεγγύης των μαθητών. Θέλουμε να συνεχίζεται και στη συνέχεια να γραφούν οι μαθητές μας ως εθελοντές αιμοδότες και να είναι κάτι το οποίο γίνεται πλέον περιοδικά και τακτικά, έτσι ώστε να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή αιμοδότη και στη συνέχεια για όλη τη ζωή να μπορούν να συνεισφέρουν στον συνάνθρωπο. Με αγάπη, με αλληλεγγύη, με συνεισφορά στις μέρες της αναστάσιμης που βρισκόμαστε, να πούμε ότι είναι και επίκαιρο το μήνυμα ότι όπως και ο Χριστός έδωσε το αίμα τους, θα τους πει Θεολόγος για εμάς και τώρα πλέον αναστήθηκε, έτσι και αυτοί, αν θέλουν σε κάτι να μοιάσουν του Χριστού, είναι και αυτοί να δώσουν το δικό τους αίμα για να μπορέσουν να συνεισφέρουν στη σωτηρία άλλων ανθρώπων. Οι μαθητές της ειδικότητας βοηθών νοσηλευτών και βοηθών ιατρικών εργαστηρίων βοήθησαν στην εθελοντική αιμοδοσία. Στο σχολείο μας, επειδή λειτουργεί ο τομέας υγείας, έχουμε την ευκαιρία τους μαθητές που σπουδάζουν την ειδικότητα της νοσηλευτικής, αλλά ταυτόχρονα και αυτοί που είναι στα ιατρικά εργαστήρια, να συμμετέχουν ενεργά στην όλη διαδικασία, κάνοντας και μια πρακτική εξάσκηση, θα λέγαμε. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μας χαροποιεί είναι το γεγονός ότι οι μαθητές με πολύ μεγάλη χαρά, όπως και κάθε χρόνο, αλλά και φέτος ακόμη καλύτερα, συμμετέχουν με ενθουσιασμό σε αυτή τη δράση. Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να συνεισφέρουμε τόσο σε αυτούς όποτε το χρειαστούν, είτε φέτος που είναι μαθητές, είτε αργότερα θα τελειώσουν το σχολείο, σε συγγενείς των μαθητών, σε συγγενείς των καθηγητών ή στους ίδιους καθηγητές ή σε οποιονδήποτε άλλο μας ζητήσει να συνεισφέρουμε, γιατί δυστυχώς στη χώρα μας, από ό,τι φαίνεται με επίσημες στατιστικές, τουλάχιστον τα 3/4 του πληθυσμού του ελληνικού, μια φορά στη ζωή τους θα χρειαστούν οπωσδήποτε ένα αίμα. Και από αυτούς μόνο το 1,5% είναι ενεργοί αιμοδότες. Και φέτος διοργανώνουμε ως τομέα υγείας και πρόνοιας την εθελοντική αιμοδοσία με σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας στην αιμοδοσία, στην αξία και στην ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας, ευελπιστώντας ότι οι μαθητές μας όλοι θα γίνουν αύριο πρεσβευτές αυτής της αιμοδοσίας, της εθελοντικής αιμοδοσίας. Συμμετέχοντας οι μαθητές με αυτή τη δράση, ευελπιστούμε ότι θα αποκομίσουν μόνο θετικά συναισθήματα και θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο, θα μπορέσουν να προσφέρουν ό,τι καλύτερο στην κοινωνία ως αυριανοί ενεργοί πολίτες. Τα τμήματα που συμμετέχουν του τομέα υγείας και πρόνοιας είναι η ειδικότητα βοηθών νοσηλευτών, η ειδικότητα βοηθών ιατρικών εργαστηρίων και η ειδικότητα βοηθών βρέφων υπηκόμων. Όπως ανέφερε η κυρία Τσίριου, γενικά οι πολίτες των Σερών είναι ευαισθητοποιημένοι με το θέμα της αιμοδοσίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το διευθυντή και τους καθηγητές του ΕΠΑΛ που μας βοήθησαν σε αυτή την εκδήλωση, έτσι ώστε να μαζέψουμε αίμα
το οποίο είναι πολύτιμο για, για τους ασθενείς μας. Είναι πολύ όμορφο ότι τα παιδιά είναι συνειδητοποιημένα και θέλουν να βοηθήσουν. Από νεαρή ηλικία μαθαίνουν να βοηθούν τον συνάνθρωπό τους. Έχουμε μεγάλη προσέλευση σήμερα και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Γενικά στις Σέρρες ο κόσμος είναι έτσι ευαισθητοποιημένος σχετικά με την αιμοδοσία, αλλά δυστυχώς οι ανάγκες για αίμα είναι πάντα πολύ μεγάλες και επειδή το αίμα έχει ημερομηνία λήξης, είναι κάτι που δεν το ξέρουν πολύ, χρειαζόμαστε συνεχώς νέους αιμοδότες και παλιούς να δίνουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα αίμα. Τέλος, τα παιδιά μας μετέφεραν το δικό τους μήνυμα. Σήμερα κάναμε την αιμοδοσία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί αυτό σώζει ζωές. Το κάνουμε κάθε χρόνο στο δεύτερο ΕΠΑΛ. Είναι τιμή μας που συμβαίνει αυτό. Έρχονται αρμόδιοι γιατροί και νοσηλευτές από το νοσοκομείο μας. Και ο τομέας υγείας εδώ στο σχολείο μαζί με τους καθηγητές και τους μαθητές βοηθάνε έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η αιμοδοσία. Όλοι οι μαθητές συνεισφέρουμε για ένα καλύτερο αύριο, για ένα συμπολίτη μας που έχει ανάγκη. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα να δίνουμε το αίμα μας για είναι πράξη φιλανθρωπίας. Και είναι καλό να βοηθάμε στους ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Ναι, είναι πρώτη φορά που δίνω αίμα. Έχω σκοπό και μεγαλώντας να δίνω τουλάχιστον μια φορά το χρόνο όσο πρέπει. Είναι μια ενέργεια που είναι πολύ σημαντική για τους συνανθρώπους μας. Θα βοηθήσουμε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Δίνουμε αλληλεγγύη. Βλέπετε ότι έχουν μαζευτεί πολλοί μαθητές εδώ πέρα και το κάνουν όλοι εθελοντικά. Είναι μια ενέργεια η οποία είναι πολύ σημαντική. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Όλα τα παιδιά έκαναν προσπάθειες για να γίνει όλο αυτό. Προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε και να ελκύσουμε όσο παραπάνω μαθητές μπορούμε και γι' αυτό έχουμε και πολλές συμμετοχές σε σχέση με άλλες χρονιές. Έγινα και εγώ αιμοδότηρη σήμερα, έδωσα και είχα δώσει και πέρσι και το έχω σκοπό έτσι να δίνω όποτε μπορώ, όποτε μου δίνεται ευκαιρία. Δώσαμε τώρα αίμα όλα καλά. Εντάξει, δεν το νιώσαμε, ήταν καλοί γιατροί. Αυτό τώρα μας έδωσαν, έχω δώσει άλλες δύο φορές. Δίνω ανά 3-3,5 μήνες, δίνω αίμα. Και αυτό το κάνω για το καλό. Για το καλό, άμα το χρειαστεί κανένας, να το πάρει το αίμα. Δεν κάνω. Σε πρώτο πλάνο. Πλάνο στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρρες. Πρόγνωση καιρού για αύριο Σάββατο 6 Μαΐου. Στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ στην Κρήτη πιθανώς το πρωί να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν στα ορεινά τοπική όμβρη και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια που θα φτάσει στους 22 με 24 και στις υπόλοιπες περιοχές στους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν. Σέρρες από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη 13 έως 21. Καβάλα 11 έως 21. Δράμα 8 έως 22. Ξάνθη 10 έως 21. Κομοτηνή 11 έως 21. Αλεξανδρούπολη 12 έως 21. Ορεστιάδα 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το δίκτυο, από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.